Δεν μου λέτε. Και η πρωτεύουσα της Καρπάθου. Πώς γιατί μία ψήφο είναι το ένα κριτήριο. Για τις κυβερνήσεις που προηγήθηκαν οι περικοπές στους συνταξιούχους, δηλαδή, κύριε Κεφαλογιάννη. Ακούστε, να σας πω κάτι. Γιατί απομονώνεται το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά. Απομονώνω, και δεν βλέπετε απομονώνω γιατί με ρώτησε. Το 2010 είχαμε ένα ΦΠΑ γύρω στο 21, πόσο στο 19. Γιατί με ρώτησε, κύριε Τσαπανίδου. Και αυτό του είπα ότι είναι κατάντια. Διότι εμείς το διατηρήσαμε σε ηθία, το διατηρήσαμε και μονομερώς. Έτσι. Τώρα για τις συντάξεις βεβαίως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα συντάξεις. Αλλά εμείς πληρώναμε. Γιατί λοιπόν είχατε αυτές τις δύο διαφορετικές ψήφους? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Να σας πω το γιατί. Διότι, εγώ να σας πω κάτι. Πολύ εύκολα θα το ψήφιζε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Και γιατί την ευθύνη δεν την έχει αντιπροσωπεύσει. Για τους συνταξιούχους. Για τους συνταξιούχους. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί το κόμμα σας δεν το ψήφισε. Ακούστε να σας πω.